σίγουρο είναι ότι χορεύουν σε απόσταση ασφαλείας μεταξύ τους. Σπίτια τους οι άνθρωποι και οι νησιώτες παρακαλούν πάρα πολύ αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καμία δουλειά. Το κατάλαβες, έτσι. Δεν έχουν καμία δουλειά να ταξιδέψουν, δεν έχουν καμία πραγματική υποχρέωση να μείνουν σπίτια τους και εκείνοι. Καλησπέρα σας, Open Ελλάδα, εδώ στο Open, από την Κάλυμνο μέχρι τον Εύρο. Από την Κέρκυρα μέχρι το Καστελόριζο. Και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής προσπαθούμε να απαντάμε στην πλειονότητα των ερωτημάτων ή τοποθετήσεών σας. Τα ερωτήματα τοποθετήσεις στη σελίδα μας στο Facebook, Open Ελλάδα, σελίδα στο Facebook και οι προσωπικοί μας λογαριασμοί σε Instagram και Twitter, έτσι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν. Είδαμε λοιπόν το πολύ ωραίο σιρτάκι, το οποίο είναι αντιδάνειο. Δηλαδή το δημοσίευσαν στο εξωτερικό, το βρήκαμε εμείς και σας το δείξαμε. Ευχαριστούμε τους Καλύμνιους και τις Καλύμνιες φίλες. Είδες, που είναι κοντά μας εδώ. Το ότι καταγράφουμε δραστηριότητα τέτοιου είδους στην Κάλυμνο μέσω των διεθνών μέσων ενημέρωσης ή μπας πρόσει πληροφόρησης έχει ενδιαφέρον, έτσι. Δεν το συζητάμε. Να ξεκινήσουμε γρήγορα, να πάμε Κάρπαρο ή Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, γιατί Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη, όπου περάσαμε σε άλλο στάδιο. Να καλησπερίσουμε τον συνάδελφο του Παναγιώτη Μανή. Παναγιώτη, καλησπέρα. Μετά τη καλησπέρα, το άλλο στάδιο λοιπόν στο οποίο. Το άλλο στάδιο λοιπόν, Σπύρο, το οποίο περάσαμε, όπως είπες πριν από λίγο, είναι ότι πλέον οι προειδοποιήσεις γίνονται με drone, με εναέρια μέσα. Πριν από λίγο, λοιπόν, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, πέταξε εδώ στην παραλία της Θεσσαλονίκης ένα drone, το οποίο είχε ηχογραφημένο μήνυμα που ανέφερε ότι τηρούμε τα περιοριστικά μέτρα, περιορίζουμε τις μετακινήσεις, μένουμε σπίτι. Προκειμένου γίνεται αυτό, μας είπαν να μην συνοστίζεται ο κόσμος. Η αλήθεια είναι ότι σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, ο κόσμος στην παραλία έχει ελαττωθεί. Δεν βλέπουμε συνοστισμό. Υπάρχει κόσμος που κάνει βόλτα, υπάρχει κόσμος που αθλείται, που βγάζει βόλτα τα κατοικίδια του, αλλά όχι τόσες πολλές όσο τις δύο πρώτες μέρες που χρειαζόταν η παρέμβαση της αστυνομίας για να απομακρυνθεί. Μας είπαν ότι το ντρόουν θα πετάξει Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή τις ώρες αιχμής, τόσο εδώ στην παραλία, όσο και στην πλατεία Αριστοτέλους, προκειμένου να προειδοποιεί τον κόσμο να τηρεί όλα τα περιοριστικά. Παναγιώτη, για να το καταλάβουμε λίγο, να το εμπεδώσουμε. Το τετρακόπτερο, αυτό το ντρόουν, τι ακριβώς κάνει? Καταγράφει κινήσεις? Έχει. Και πάει η δημοτική αστυνομία και έχει, βλέπει μια ομάδα ανθρώπων και τους απομακρύνει? Ή τι ακριβώς κάνει? Έχει κασέτα, ντουντούκα. Παράγει ήχο, δηλαδή. Ηχογραφημένο μήνυμα. Είναι... Ναι, βέβαια. Παράγει ηχογραφημένο μήνυμα, το οποίο αναφέρει τηρούμε τα περιοριστικά μέτρα, περιορίζουμε τις μετακινήσεις, μένουμε σπίτι. Ωραία. Και αυτό περιδιαβαίνει όλη την παραλία προκειμένου να το ακούσουν. Στα διόδια όλης της χώρας, από νωρίς το μεσημέρι, δηλαδή μετά τις 12, έχουμε πάρα πολύ κίνηση. Ο κόσμος. Να, ορίστε. Να κάνουμε και μια βόλτα από το σκάφος. Για καραντίνα το σκάφος, από ό,τι φαίνεται. Καλοί μας φίλοι, αγαπητοί φίλοι τηλεθεατές, και μιλάμε ως μέλη μιας παρέας. Δεν έχει νόημα αυτό που επιχειρούμε να κάνουμε όλοι, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν περισσότερα από την παρέα μας. Είναι, σύμφωνα με τους επιστήμονες και με την κοινή λογική, είναι όντως εκτός λογικής η έξοδος, η μαζική έξοδος σε νησιά και χωριά. Εκεί υπάρχουν περιορισμένες δυνατότητες των τοπικών παραγόντων σε επίγουσες περιπτώσεις να αναλάβουν ένα συμβάν. Από γιατρό νοσηλευτή μέχρι αστυνομικό. Για όποιον πει, εγώ θα πάω να κλειστώ σε ένα εξοχικό ή στο πατρικό μου, θα πας, θα περάσεις από τα διόδια, θα ανταλλάξεις κέρματα, θα σταματήσεις να φας κάτι, θα πας να αγοράσεις. Δηλαδή, το θέμα είναι να απαγορευτεί η κυκλοφορία για τη διασπορά του ιού. Δεν εξετάζει ο ιός ούτε το φυσικό πρόσωπο, ούτε τον χώρο στον οποίο θα σε βρει. Αυτό πρέπει να γίνει αντιληπτό. Δεν κουνάμε τον δάχτυλο, μην παρεξηγηθούμε. Αλλά δεν είναι αντίπαλό μας ένα σύστημα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι η κυβέρνηση τα μέτρα αντίπαλος του πολίτη, του προσωπικού μας εγωισμού ή του το πώς εμείς ορίζουμε ή θέλουμε να ορίζουμε τη ζωή μας ή τη ζωή της οικογένειάς μας. Από 256.000 περιπτώσεις. Πάμε στον κύριο Τσιόδρα. Από το νέο ιό καταγράφονται σήμερα σε 184 χώρες του κόσμου. Ενώ έχουν καταγραφεί περισσότεροι από 10.500 θάνατοι. Υπολογίζεται πως μόλις το 15% αυτών καταγράφεται. Η Ευρώπη βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της επιδημίας. 45% του συνολικού αριθμού περιπτώσεων της νόσου και 50% του συνολικού αριθμού θανάτων έως εχθές έχουν καταγραφεί την τελευταία εβδομάδα στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ανακοινώνουμε σήμερα 31 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρούσματων ανέρχεται σε 495. 84 από τα κρούσματα έχουν απροσδιόριστη πηγή μετάδοσης. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ έχουν ελεγχθεί περισσότερα από 7.200 δείγματα για την παρουσία του νέου ιού. 90 ασθενείς νοσηλεύονται
εκ των οποίων 20 είναι διασωληνωμένοι. Σε όλους ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση και εξιτήριο από το νοσοκομείο. 19 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Όλοι οι σοβαρά ασθενείς παίρνουν ειδική αντιϊκή θεραπεία. Ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων συμπολιτών μας έχει ξεπεράσει πλέον τα 72 έτη. Δυστυχώς, μέσα στο τελευταίο 24ωρο κατέληξαν 3 συμπολίτες μας, 2 στην Αθήνα και 1 στην Κοζάνη. Όλοι τους άντρες με σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Σχετικά με την εργαστηριακή επιτήρηση, συστρατεύεται στην προσπάθεια του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για τη διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων και την επάρκεια αυτών ειδική ομάδα που τη συντονίζει η διακεκριμένη Επιτροπή Επιστημόνων. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς, τόσο εγώ και αλλά και εκ μέρους του Υπουργού μας, Βασίλη Κικίλια, τους συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης, τον καθηγητή κύριο Δερμιτζάκη, πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας, τους κυρίους Λουκά Παπαδήμο και Δημήτριο Θάνο από το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, τους καθηγητές Βασίλη Γοργούλη, Παγώνα Λάγιου και Γκίκα Μαγιοργκίνη από την Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, τον κύριο Κώστα Σταματόπουλο από το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλονίκη, οι οποίοι είναι ανάμεσα σε αυτή την συντονιστική ομάδα μεταξύ άλλων επιστημόνων που έθεσαν αυτούς στη διάθεση της πατρίδας και της πολιτείας και συντονίζουν αυτή την προσπάθεια. Οι δράσεις αυτές εδραιώνουν την επιστημονική μας προσέγγιση, αλλά δεν αλλάζουν το κύριο μήνυμα. Μένω σπίτι με ελαφρά συμπτώματα. Δεν υπάρχει ανάγκη εργαστηριακού ελέγχου στους νέους και υγιείς που έχουν συμπτωματολογία ίωσης. Δεν θέλω να περάσουμε ένα αντίθετο μήνυμα. Αυτό που βλέπουμε και διαχειριζόμαστε σήμερα αφορά τα σοβαρά κρούσματα της νόσου σε ηλικιωμένους και ομάδες αυξημένου κινδύνου και αντικατοπτρίζει την κυκλοφορία του ιού περίπου 10 ημέρες νωρίτερα. Οι προβλέψεις μας αυτή τη στιγμή, με βάση τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, παρεμένουν σταθερές για την πορεία της νόσου στην πατρίδα μας. Το αν ο ρυθμός αύξησης αλλάξει, το αν ο ρυθμός των σοβαρών κρουσμάτων, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και επιβαρημένους από χρόνια νοσήματα συνανθρώπου μας, αλλάξει προς τα πάνω γρήγορα και βγει εκτός των προβλέψεών μας, εξαρτάται από την ακρίβεια με την οποία τηρούμε όλοι αυτά τα μέτρα. Προς το παρόν, παραμένουμε εντός των προβλέψεων. Νομίζω ακριβή εικόνα για την πορεία της επιδημίας θα έχουμε σε περίπου 2 εβδομάδες και θα είναι τόσο καλύτερη αυτή η εικόνα όσο περισσότερη συμμόρφωση υπάρχει με τα μέτρα. Τα μέτρα που αφορούν 2 στόχους κύριους και στους οποίους πρέπει να είμαστε όλοι προσιλωμένοι. Να προφυλάξουμε τις ομάδες αυξημένου κινδύνου και να κολλήσουμε όσο το δυνατόν λιγότεροι ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να έχουμε περίπτωση σε νησί του Αιγαίου, στα αγαπημένα μου Δωδεκάνησα, όπου και υπηρέτησα μεγάλο μέρος της στρατιωτικής μου θητείας και η μόνη επαφή με την νόσο να είναι επισκέπτης από την Αθήνα. Δεν μπορεί να πλημμυρίζουν οι δρόμοι από εκδρομής που ταξιδεύουν σε στενό συγχρονισμό σε ένα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο χωρίς να ξέρουν να νεποάζουν την νόσο. Σας παρακαλώ, το ελάχιστο που μπορείτε να κάνετε είναι να μην έρθετε με κανέναν σε επαφή εκεί που ταξιδεύετε, στην τοπική κοινωνία. Να μείνετε στο σπίτι σας, να μην μεταδώσετε την νόσο σε ανθρώπους αυξημένου κινδύνου, στους συμπολίτες μας. Δεν είναι διακοπές. Αυτές οι συμπεριφορές υποβαθμίζουν όλη μας την προσπάθεια. Αυξάνουν τον κίνδυνο για επέκταση της νόσου σε περιοχές που δεν υπάρχει μετάδοση, στις τοπικές κοινωνίες, στους συνανθρώπους μας που δεν μπορεί να δουλέψει τόσο καλά το νοσοποιητικό του σύστημα και δυσκολεύουν ακόμα περισσότερο την ανταπόκριση του συστήματος υγείας σε μελλοντικά σοβαρά κρούσματα εκεί, με δυσκολίες τόσο στην νοσηλεία όσο και στη διακομιδή. Το είπα και χθες. Πόσες φορές πρέπει άραγε να το ξαναπώ? Σήμερα εγκρίθηκαν από την Επιτροπή σχέδιο για το νέο κορονοϊό που αφορά τις ομάδες των νευροπαθών, που εκπονήθηκε από την ομάδα του καθηγητή κυρίου Μπολέτη και συζητήθηκε εκτεταμένα
στην Επιτροπή. Επιπρόσθετα, μετά και το χθεσινό μήνυμα, θέλουμε να παροτρύνουμε τους συμπολίτες μας αιμοδότες να προσέλθουν σε κινητή μονάδα αιμοδοσίας, όχι στα νοσοκομεία, και να δώσουν αίμα. Όπως τόνισε σήμερα και ο Υπουργός μας, μένουμε σπίτι, βγαίνουμε για να δώσουμε αίμα, να σώσουμε ζωές. Ακόμα περισσότερο αυτές τις δύσκολες στιγμές στηρίζουμε τους ανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Και τώρα υπάρχει πραγματικά μεγάλη ανάγκη. Όσον αφορά τη συνταγογράφηση της χλωροκίνης, ενός από τα φάρμακα που ακούστηκαν αυτές τις μέρες ως δραστικού έναντι του νέου ιού, με σκοπό τη δημιουργία αποθεμάτων για μελλοντική χρήση στα σπίτια ασθενών, από γιατρούς που δεν συνταγογραφούσαν στο παρελθόν, είχαμε επίσημη δήλωση από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και νομίζω αυτό συνιστά αντιεπιστημονική συμπεριφορά και πρέπει να σταματήσει. Το φάρμακο αυτό θα πρέπει να συνταγογραφείται αποκλειστικά και μόνο στους ασθενείς για τους οποίους υπάρχουν τεκμηριωμένες ενδείξεις και ήδη τελειώνουν οι συζητήσεις στον επάνω από εδώ όροφο, στον επάνω ακριβώς όροφο, για τη χρήση αυτού του φαρμάκου σε περιστατικά του νέου κορονοϊού. Θα τελειώσω με μια αναφορά στον ιό της γρίπης. Έναν παγκόσμιο φωνιά, με καταγεγραμμένα 241 σοβαρά κρούσματα εργαστηριακά επιβεβαιωμένης γρίπης έως σήμερα στη χώρα μας. Η γρίπη είναι σε κάθοδο. Παρόλα αυτά, εφέτος καταγράφηκαν συνολικά 94 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη, με διάμεση ηλικία τα 67 έτη. Το 93% των περιπτώσεων γρίπης φέτος οφειλόταν στον ιό γρίπης τύπου Α και ιδιαίτερα στον τύπο Ι3Ν2, που προσβάλλει ιδιαίτερα ηλικιωμένους και ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως και ο νέος κορονοϊός. Ο ιός της γρίπης, ένας ιός που συμπεριφέρεται παρόμοια και του οποίου η εξάπλωση περιορίζεται όταν τηρούνται αυστηρά τα μέτρα για τον κορονοϊό. Ας είμαστε ενωμένοι σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Όπως τόνισε ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, αυτό το Σαββατοκύριακο είναι μια ευκαιρία να δείξουμε την κοινωνική μας ευθύνη. Αφού δεν θα έχουμε καμία επαγγελματική υποχρέωση, απλά δεν κυκλοφορούμε. Μένουμε στο σπίτι και διαβάζουμε, ακούμε μουσική, βλέπουμε ταινίες, επικοινωνούμε με τους δικούς μας. Στην καλύτερη περίπτωση πάμε για ένα περίπατο για τρέξιμο μόνοι μας. Και σε κάθε περίπτωση αποφεύγουμε τις συναθρήσεις. Κάποιοι συμπολίτες μας δυστυχώς παρατηρούν ότι δεν το τηρούν και θεωρούν ότι είναι ώρα εκδρομή στο χωριό ή στο εξοχικό. Με δεδομένο τα περισσότερα κρούσματα έχουν σημειωθεί στην Αττική και εν γέννη στις μητροπολιτικές περιοχές σε όλη τη χώρα, αντιλαμβάνονται όλοι τι μπορεί να σημαίνει αυτό και τι συνέπειες μπορεί να έχει για την υγεία των πολιτών στις περιοχές που πάνε. Η πλειοψηφία τηρεί τους κανόνες. Αλλά δυστυχώς κάποιοι δείχνοντας αντικοινωνική συμπεριφορά αγνοούν τις συστάσεις. Και τέτοιες συμπεριφορές απασχολούν και την κοινωνία, αλλά και την πολιτεία. Και η ελληνική πολιτεία και γνώριζε, και γνωρίζει και θα συνεχίσει να γνωρίζει ποια οχήματα περνούν τα διόδια. Ας είναι ξεκάθαρο αυτό. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε επίσης το μήνυμά του, και θα ήθελα να το επαναλάβω και να το τονίσω, ότι από όλους εμάς και τη δική μας συμπεριφορά εξαρτάται τελικά αν η κυβέρνηση χρειαστεί να πάρει ακόμα πιο δραστικά μέτρα περιορισμού της κυκλοφορίας. Κρατώντας λοιπόν αυτό ως δεδομένο και αναφορικά με νέα μέτρα και συστάσεις, σας ενημερώνω για τα εξής. Από αύριο Σάββατο στις 6 το πρωί επιτρέπεται η μετάβαση στα νησιά μας με πλοία της ακτοπλοείας μόνο των μόνιμων κατοίκων τους. Τα όποια δρομολόγια εκτελούνται αφορούν μόνιμους κατοίκους για τους απολύτως αναγκαίους λόγους και την τροφοδοσία των νησιών, καθώς και εκείνους που θέλουν να αναχωρήσουν από τα νησιά. Με τον τρόπο αυτό προστατεύουμε τους κατοίκους των νησιών μας. Όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, όσο πιο μικρό είναι το νησί, όπου κάποιος πιστεύει ότι θα καταφύγει για να προστατευθεί, τόσο πιο δύσκολη, αν όχι πολλές φορές αδύνατη, θα είναι και η περίθαλψή του αν αρρωστήσει εκεί. Για να εκδώσει πλέον λοιπόν κάποιος εισιτήριο προκειμένου να ταξιδέψει σε νησί, είναι απαραίτητη η επίδειξη αντιγράφου που μπορεί κάποιος να κατεβάσει από το Τάξης ή αντιγράφου της δήλωσης Ε1, ώστε να αποδεικνύεται ο τόπος μόνιμης κατοικίας. Επίσης,
απαγορεύεται ο απόπλους και ο κατάπλους ιδιωτικών σκαφών αναψυχής σε όλη την ελληνική επικράτεια. Όσα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής βρίσκονται σε πλεύση υποχρεούνται ως τα μεσάνυχτα της 21ης Μαρτίου, δηλαδή μέχρι τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, να καταπλέψουν. Το λιμενικό και οι λιμενικές αρχές έχουν πάρει σαφείς οδηγίες για την εφαρμογή του μέτρου σε όλη την επικράτεια. Επιπλέον, αύριο Σάββατο θα είναι εκτάκτος κλειστές όλες οι λαϊκές αγορές της χώρας. Από Δευτέρα, στις λαϊκές αγορές μειώνονται κατά 50% ανακλάδο η παραγωγή με απόσταση 5 μέτρων μεταξύ των μπάκων και υποχρέωση εκπεριτροπής εναλλαγής ανά εβδομάδα. Όσο αφορά στα σούπερ μάρκετ, από Δευτέρα γίνεται υποχρεωτική απόσταση ένας πελάτης ανά 15 τετραγωνικά μέτρα αντί 10 τετραγωνικών μέτρων που ίσχυε ως τώρα. Επιπλέον, σας ενημερώνουμε ότι έχουν ανασταλεί όλες οι επισκέψεις στα καταστήματα κράτησης, καθώς επίσης και οι άδειες κρατουμένων και οι μεταγωγές αυτών, με εξαίρεση την επίκληση ειδικών λόγων κοινωνικού χαρακτήρα και πάντα σε ελάχιστο αριθμό. Επειδή παρατηρούνται φαινόμενα που δεν συνάδουν με την κρισιμότητα της κατάστασης, επαναλαμβάνουμε ότι απαγορεύονται οι δημόσιες υπαίθριες συναθρήσεις με συμμετοχή 10 ή περισσότερων ατόμων με κύρωση διοικητικού προστίμου 1.000 ευρώ ανά πρόσωπο και περίπτωση, ανεξαρτήτως τυχών άλλων ευθυνών, ιδίως ποινικών. Θα υπάρχει ισχυρή παρουσία της αστυνομίας μέσα στο Σαββατοκύριακο, σε πάρκα, μεγάλες πλατείες, χώρους όπου παρατηρείται συγκέντρωση προσώπων προκειμένου να τηρηθεί απαρέγκλιτα ο παραπάνω κανόνας. Δεν επιτρέπονται ούτε πικνίκ, ούτε άθληση κατά ομάδες. Επαναλαμβάνουμε επίσης ότι η κυκλοφορία εκτός οικίας πρέπει να περιοριστεί στο ελάχιστο και μόνο για πολύ συγκεκριμένους λόγους και στο αναγκαίο μέτρο για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά ζωτικών αναγκών. Εξαίρεση αποδεκτή υπάρχει για μετάβαση στην εργασία, επίσκεψη στο γιατρό, μετάβαση σε κατάστημα προμηθειών τροφίμων όπου δεν είναι δυνατή η αποστολή τους, μετάβαση στο ταχυδρομείο για την απολύτως αναγκαία αλληλογραφία, μετάβαση στην τράπεζα, μετάβαση σε πρατήριο καυσίμων, κίνηση για παροχή βοήθειας σε ανθρώπους που βρίσκονται σε πραγματική ανάγκη, σωματική άσκηση σε εξωτερικό χώρο ατομικά ή ανά δύο άτομα, τηρώντας την αναγκαία απόσταση 1,5 μέτρου και κίνηση με κατοικίδιο ζώο. Αγαπητοί μου συμπολίτες, είναι σημαντικό να καταλάβουμε όλοι ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά την κατάσταση με τις λιγότερες απώλειες σε κάθε επίπεδο είναι να σεβαστούμε και να ακολουθήσουμε πιστά τις οδηγίες των αρμοδίων αρχών. Κλιμακώνεται η αυστηρότητα των μέτρων. Έτσι. Αυτή είναι, αυτό είναι το συμπέρασμα. Όλα τα ερωτήματά σας, τοποθετήσεις, θα τεθούν και στον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κ. Πλακιωτάκη, που θα έχουμε αμέσως μετά το φέλιμο μικρό διάλειμμα. Και τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Και στον κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Έτσι. Για το θέμα των τιμών, της εσχροκέρδειας, των αντισηπτικών, των ελλείψεων. Όλα θα τα συζητήσουμε σε λίγο. Open Ελλάδα, στην δική μας διαφορετική παρέα, να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή απαγόρευση της κυκλοφορίας. Αν κάτι τέτοιο καταλάβατε, κάποιοι φίλοι θεατές, από ό,τι μπορώ να συμπεράνω από τα έως τώρα μηνύματα. Έκλεισαν πάρκα στην Αττική από την περιφέρεια Αττικής. Θα είναι κλειστές αύριο οι λαϊκές αγορές. Γίνονται τμηματικά οι απαγορεύσεις. Ρωτάτε να πάω στη συγκεκριμένη δουλειά. Θα με σταματήσουν και θα με γυρίσουν πίσω με το αυτοκίνητό μου. Δεν πρόκειται για τέτοια εικόνα ακόμα. Έτσι. Αν και πολλοί τηλεθεατές αυτή την εικόνα επιθυμούν. Μαζέψτε τους, λένε τους δικούς μας, δεν καταλαβαίνουν συνάδελφοι. Να πω κάτι για τις ουρές στα διόδια. Γιατί καμιά φορά ξέρεις, η εικόνα μπορεί να ξεγελάσει και προβλήθηκε από τηλεοπτικούς σταθμούς το μεσημέρι. Εγώ μαθαίνω από το ρεπορτάζ ότι τα στοιχεία διελεύσεων δεν έχουν αυξηθεί. Έχουν μειωθεί τα ταμεία στα διόδια. Γι' αυτό παρατηρήθηκαν ουρές. Οι διελεύσεις δεν είναι περισσότερες. Γιατί είδα και αγριεμένους και τον κύριο Τσιόδωρο και τον κύριο Χαλαλιά. Μπορεί να υπάρχει μια συμπροσωπική εκπαιδευτική ακριβώς, εργασία. Ακριβώς. Άρα μπορεί να μην είναι η εικόνα να είναι κάπως πλασματική. Δηλαδή ο κόσμος να πειθαρχεί. Εγώ νομίζω ότι το έχω πει ξανά, Σπύρο μου, περνάνε δύο εβδομάδες για να κλείσουμε τις λιακές αγορές. Περνάνε δύο εβδομάδες για να κλείσουμε τις εκκλησίες. Περνάνε 10 μέρες για να κλείσουμε το ένα, για να κλείσουμε το άλλο. Να τα πούμε με τον Υπουργό αυτά.
Πάμε. Πάμε. Γιατί είναι εύλογα ερωτήματα αυτά και μπορούν να ακουστούν ως κριτική αυστηρή στην κυβέρνηση. Δεν είναι καμία αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση. Καλησπέρα, είναι μια κύριε απόλυτα κοινή λογική που θα βάλουμε στο τραπέζι, σύμφωνα πάντα με τα μηνύματά σας και είναι πάντα καλοπροαίρετη, έτσι. Να καλησπερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τον κύριο Γιάννη Πλακιωτάκη. Υπουργέ, καλησπέρα, ευχαριστούμε για την, καλησπέρα σας. Βοήθειά σας. Αυστηρά και δίκαια μέτρα. Εγώ ευχαριστώ. Υπουργέ, σε εσάς. Ναι, ζητάμε την αναμονή σε ένα λεπτό για να ακούσουμε τη φωνή και τον παλμό των νησιωτών μας. Υπουργέ, παρουσία σας, σας παρακαλούμε. Πάμε Κάρπαθο, στην Κάρπαθο. Πανέμορφη Κάρπαθο. Είναι η κυρία Σεβαλή εκεί, η οποία είναι συγγενής ασθενούς με κορονοϊό, που νιώθει αυτή την αγωνία του κορονοϊού. Εμείς το βαφτίσαμε στη σύσκεψη κορονοτουρισμό. Ακριβώς. Έτσι, είναι αδόκιμος ο όρος, αλλά το να φεύγει ο καθένας τώρα και να πηγαίνει ασκόπος στην επαρχία. Δεν έχει καμία λογική. Για να ακούσουμε τη συντοπίτησα της ασθενούς. Κυρία Σεβδαλή, συντοπίτησα, όχι, ο κορονοτουρισμός απειλεί την υγεία σας, λέτε. Αυτό μας λέτε. Όσο είμαστε μέσα στο σπίτι, προσέχουμε. Εντάξει, μπορούμε να τα καταφέρουμε. Όταν γυρνάμε έξω, φυσικά είναι επικίνδυνος. Τι γίνεται στο νησί, κυρία Σεβδαλή? Στο νησί. Χθες μάθαμε για το πρώτο κρούσμα κορονοϊού. Είναι μία κοπέλα που δούλευε στο κέντρο υγείας. Είχε άδεια πριν τα συμπτώματα, ούτως ώστε δεν πιστεύω ότι υπήρχε πρόβλημα στο νοσοκομείο. Αφού λοιπόν είδε ότι δεν αισθανόταν καλά, κάνανε το τεστ, βγήκε θετικό. Και έτσι δεν πήγε πλέον πίσω στο νοσοκομείο και είναι στο σπίτι της με ήπια συμπτώματα. Αυτά. Έρχονται βέβαια, άνθρωποι στο λιμάνι. Έχουμε ταρακουνηθεί. Ναι, λογικό είναι. Μικρή κοινότητα της Καρπάθου. Ναι, ναι. Έχουμε ταρακουνηθεί. Η αλήθεια πρώτα το άκουγα και έλεγα, α, εντάξει. Ενώ χθες λίγο ταρακουνήθηκα περισσότερο. Εντάξει, όσο να είναι, φοβάσαι κάπως. Εντάξει. Λοιπόν, όσο και αν είμαι θετική. Να ευχαριστήσουμε και η Σεβδαλή για την βοήθειά της να έχουμε και την φωνή των νησιωτών και κυρίως των κατοίκων της Καρπάθου αυτή την ώρα. Καλησπέρα σε όλα τα νησιά που μας βλέπουν. Πάμε λίγο στον Υπουργό μας. Υπουργέ, στην ουσία προσπαθεί, αν κατάλαβα σωστά, να θωρακίσει η κυβέρνηση τα νησιά μας και κυρίως τα νησιά της άγονης γραμμής από τους κορονοτουρίστες ή από τους συγγενείς ή τους επισκέπτες των νησιών που αυτή την ώρα θεωρούν ότι τα μέτρα ασφαλείας για όλη την Ελλάδα είναι μια αφορμή ή μια ευκαιρία για τουρισμό ή για διακοπές. Ακριβώς. Είχαμε παρατηρήσει τις τελευταίες μέρες ότι παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση προς τα νησιά και ιδιαίτερα στα μικρά νησιά. Η κυβέρνηση παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις και την κατάλληλη στιγμή παίρνει τις συγκεκριμένες σωστές αποφάσεις. Είναι ένα μέτρο απαραίτητο για να περιοριστεί η διάδοση του ιού. Και με αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε και τους κατοίκους των νησιών, όπου καταλαβαίνετε σε μικρές τοπικές κοινωνίες και ιδιαίτερα στα μικρά νησιά, οι συνθήκες υγειονομικής περίθαλψης δεν είναι στο επίπεδο που θα επιθυμούσαμε και επιπλέον προστατεύουμε και αυτούς που θέλουν να επισκεφθούν τα νησιά. Οι εικόνες που βλέπουμε εμείς, κύριε Υπουργέ, δεν ξέρω αν έχετε μόνιτορ στη τηλεόραση εκεί, είναι σημερινές, δεν είναι αρχείου, γι' αυτό και βλέπεις κόσμο με γάντια, ο οποίος ταξιδεύει μαζί με τα κατοικίδια του. Τι θα πρέπει να επιδεικνύουν και σε ποιο στάδιο, κύριε Υπουργέ, όσοι θέλουν να ταξιδέψουν για να αποδείξουν την ενισχύωση? Για όσοι θέλουν πλέον να ταξιδέψουν στα νησιά, ναι, αυτό που θα πρέπει να επιδείξουν είναι το καθαριστικό της φορολογικής τους δήλωσης ή το μοναδικό αριθμό νησιώτη για όσους έχουν ενταχθεί στο μέτρο του μεταφορικού ισοδυνάμου ή για τις άγονες γραμμές η βεβαίωση του Δημάρχου. Μεταφορικό σύνδρομο παίρνει το 40% σε χρήματα πίσω. Τώρα, Υπουργέ, με μεσολαβή Σαββατοκύριακο, νομίζω ότι θα έχουμε καυγάδες στα μπροστά από τα εκδοτήρια εισιτηρίων, γιατί πολλοί φίλοι μας και μεγαλύτερη ηλικία, εκτιμώ, δεν θα έχουν τη δυνατότητα να έχουν τέτοιου είδους έγγραφα να χτυπώσουν κατά την παρουσίαση στο εκδοτήριο. Επαναλαμβάνω, είναι εντελώς αναγκαίο μέτρο για να περιορίσουμε τις μετακινήσεις προς τα νησιά και επαναλαμβάνω. Πλέον θα μπορούν να μετακινούνται στα νησιά μόνο οι μόνιμοι κάτοικοι. Πήραμε εγκαίρως συγκεκριμένα μέτρα και επαναλαμβάνω ότι κανένα μέτρο δεν πρόκειται να αποδώσει εάν δεν τηρήσουμε με σχολαστικό τρόπο τις οδηγίες των ειδικών. Αλλά το μήνυμά μου και το δικό μου το προσωπικό είναι μένουμε σπίτι, τηρούμε τα μέτρα για να επανέλθουμε το συντομότερο δυνατό στην καθημερινότητά μας όπως την έχουμε συνηθίσει. Και είναι πολύ σημαντικό να τηρήσουμε τα μέτρα τώρα
για να μην θρηνήσουμε περισσότερα θύματα αύριο. Αρκεί αυτό, Υπουργέ, γιατί έχουμε καταγράψει τη φωνή των νησιωτών μας τις προηγούμενες ώρες και ημέρες και της περιφέρειας, που λένε ότι δεν είναι μόνο να αποτρέψουμε τους ταξιδιώτες επισκέπτες στα νησιά μας, είναι ότι χρειαζόμαστε και γάντια και μάσκες για το υπάρχον προσωπικό στα νησιά, το λιγοστό προσωπικό που υπάρχει τόσο στο ιατρικό νοσηλευτικό τομέα, όσο και στα σώματα ασφαλείας. Χρειαζόμαστε γάντια, χρειαζόμαστε μάσκες, χρειαζόμαστε τροφοδοσία, χρειαζόμαστε και έμπειρα στελέχη να έρθουν στα νησιά για λίγες μέρες για να εκπαιδεύσουν τους κατοίκους και να μιλήσουν τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτά τα έχει δει η κυβέρνηση. Είναι στο πλάνο σας. Προφανώς και ως Υπουργός Ναυτιλίας, από την πρώτη στιγμή έχουμε λάβει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να προστατεύσουμε και τους εργαζομένους αλλά και τα στελέχη του λιμενικού σώματος και βεβαίως να μην διαδοθεί ο ιός σε καμία περίπτωση. Χθες μάλιστα είχαμε και μία δωρεά υγειονομικού υλικού από την Κόσκο, όπου προμηθεύουν το Υπουργείο Ναυτιλίας και το λιμενικό σώμα με γάντια, με απαραίτητο εξοπλισμό, με ειδικά γυαλιά. Και βεβαίως προχωράμε και τις αμέσως επόμενες ημέρες, έτσι ώστε το συγκεκριμένο υλικό πρώτα και πάνω απ' όλα να φτάσει στα πληρώματά μας, στους φύλακές μας του Ανατολικού Αιγαίου, όπου επί 24ωρου βάσεως κυριολεκτικά προστατεύουν τα θαλάσσια σύνορα της πατρίδας μας. Κύριε Υπουργέ, να σας ρωτήσω κάτι. Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα ήταν στις 26 Φεβρουαρίου. Ξέραμε πάνω κάτω τι γίνεται από τα μέσα Φεβρουαρίου στην Ιταλία και είχαμε τον πρώτο νεκρό στην Ιταλία στις 27 Φεβρουαρίου. Αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, θα διακόπτατε τις ακτοπλοϊκές συνδέσεις με Ιταλία νωρίτερα? Προσέξτε, καταρχήν παρακολουθούμε τις εξελίξεις καθημερινά. Παρεμβήκαμε λοιπόν τον κατάλληλο χρόνο. Με άλλα λόγια, σταματήσαμε τους επιβάτες, τη διακίνηση των επιβατών και πλέον γίνεται μόνο διακίνηση των εμπορευμάτων. Σε κάθε περίπτωση, σας είπα, παρακολουθούμε κάθε μέρα τα γεγονότα και αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι εγκαίρως λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα και μάλιστα έχουν πάρει πολύ πιο πριν από άλλες ευρωπαϊκές χώρες συγκεκριμένα μέτρα. Βέβαια, είμαστε και έχουμε την μεγάλη εγκύτητα με την Ιταλία. Δεν μου απαντήσατε όμως πότε σταμάτησε η μεταφορά των επιβατών με την Ιταλία, αν μου επιτρέπετε να επιμείνω. Η μεταφορά των επιβατών ξεκίνησε πριν περίπου μία εβδομάδα. Άρα, έχουμε 20 στις 13 Μαρτίου. Ξέρετε, μεσολαβούν 15-17 μέρες. Το λέω αυτό, κύριε Υπουργέ, γιατί ο κύριος Τσιόδρας και ο κύριος Χαρδαλιάς, κυρίως ο κύριος Τσιόδρας, τόνισε σήμερα ότι αν από εδώ και πέρα δεν τηρήσετε τα μέτρα, θα αυξηθεί ο αριθμός των κρουσμάτων και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το από εδώ και πέρα είναι ή τι προηγήθηκε από τις 25 Φεβρουαρίου μέχρι τις 10 Μαρτίου, που κλείσαν τα σχολεία, για παράδειγμα, εγώ. Δεν θα μείνω στις μεταφορές. Μήπως χάσαμε και ένα κρίσιμο δεκαήμερο? Προσέξτε, όσα μέτρα και να πάρουμε, όσο γρήγορα και να τα πάρουμε, εάν δεν λάβουμε υπόψη μας ότι σε ατομικό επίπεδο θα πρέπει να τηρούμε με σχολαστικό τρόπο τις οδηγίες των ειδικών, να ξέρετε, κανένα μέτρο δεν πρόκειται να αποδώσει. Άρα, στις μέρες μας, είναι πάρα πολύ κρίσιμο να τηρηθεί η ατομική ευθύνη, οι συνθήκες ατομικής υγιεινής και να μην διαδοθεί ο ιός σε καμία περίπτωση. Άρα εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας. Νομίζω οι Έλληνες σε πολύ μεγάλο βαθμό το έχουν συνειδητοποιήσει. Υπάρχουν όμως ακόμα κάποιοι οι οποίοι φαίνεται να μην έχουν συνειδητοποιήσει την κρισιμότητα των στιγμών. Εγώ καλώ όλο τον κόσμο με σύνεση, με ψυχραιμία, με βάση τις οδηγίες πρώτα και πάνω απ' όλα των ειδικών επιστημόνων, να τηρήσει τις ατομικές οδηγίες. Και εμείς από την πλευρά μας, αυτό που έχουμε να κάνουμε και συνεχίζουμε να κάνουμε καθημερινά, είναι να αξιοποιούμε κάθε δυνατό και πρόσφορο μέσο, έτσι ώστε να στελεχώνουμε και το προσωπικό του λιμενικού σώματος, αλλά και τα στελέχη. Κύριε Υπουργέ, να ρωτήσουμε ευθέως, γιατί αυτό οφείλουμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή και εσείς και εμείς να έχουμε αυτή την επικοινωνία με τους τηλεθεατές, με την κοινή γνώμη. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα νησιά της Άγορης Γραμμής ή στα νησιά μας έμπειρα στελέχη που θα κάνουν λήψεις δειγμάτων, θα τα συντηρήσουν και θα τα αποστείλουν ταχύτατα στα μεγάλα κέντρα για να γίνουν οι ανάλογες ιατρικές
διαδικασίες. Ένα αυτό. Γιατί το μεσημέρι, να συμπληρώσω αυτό το ερώτημα, Σπύρο, σημαντικό. Το μεσημέρι, άλλοι λοιμοξιολόγοι, άλλοι καθηγητές επιτέθηκαν συσσαγωγικά στον κύριο Τσιόδρα ότι δεν έχουμε πραγματικά την απαραίτητη δειγματοληψία για να ξέρουμε την εξέλιξη της νόσου. Επίσης, υπάρχει σαφές, ξεκάθαρο και έτοιμο πόλεμο εισαγωγικά δίκτυο μεταφοράς πιθανών ασθενών ή περιστατικών που μπορούν να είναι ύποπτα ως κρούσματα. Δηλαδή, θα χρειαστούν ελικόπτερα πιθανότητα, θα χρειαστούν άλλα μέσα, ανάλογα την εγκύτητα από νησί σε μεγαλύτερο νησί. Είμαστε έτοιμοι, Υπουργέ. Η χώρα ακτοπλοϊκός σε πολύ μεγάλο βαθμό. Και μέσω του δικτύου των αγώνων γραμμών, αλλά και μέσω του δικτύου των 6 κυρίων γραμμών. Άρα, σε επίπεδο ακτοπλοϊκής σύνδεσης, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Υποθέτουμε, Υπουργέ, ότι θα υπάρχει και σχέδιο επίταξης ελικοπτέρων ιδιωτικών ή ιδιωτικών σκαφών που μπορούν να φιλοξενήσουν, να μεταφέρουν αρκετό αριθμό προσώπων, αν και εφόσον χρειαστεί. Σας είπα, αυτή η κυβέρνηση παρακολουθεί πολύ στενά τις εξελίξεις και λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα την κατάλληλη στιγμή. Όμως, αυτό που θέλω να επισημάνω εγώ είναι ότι προέχει πρώτα και πάνω απ' όλα η ατομική ευθύνη του κάθε ενός από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Εγώ επιμένω ότι είναι ένα πράγμα η ατομική ευθύνη και ένα άλλο ζήτημα, εάν, γιατί δεν είναι... Ο τιμοπόλεμος κρατικός σωστά μηχανισμός. Σωστά τα μέτρα, νομίζω ότι όλα παίρνονται 10 μέρες καθυστερημένα, αλλά αυτό είναι μια άλλη στάξη ζήτημα. Επίσης, σήμερα μια ιστοσελίδα, το pagenews.gr, αποκάλυψε ένα ΦΕΚ υπογεγραμμένο και από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι τα μέτρα για τον περιορισμό κυκλοφορίας και όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σταδιακά υπεγράφησαν στις 25 Φεβρουαρίου. Δηλαδή, ήξεραν τι γίνεται στην Ιταλία. Άλλο πότε υπεγράφει αυτό και άλλο πότε ανακοινώνονται σταδιακά. Εκεί νομίζω ότι υπάρχει ένα ζήτημα αυτό. Γιατί μπες από τη θέση της κυβέρνησης και όχι μόνο από τη θέση του πολίτη που σκέφτεται πολύ σωστά, όπως λες, και προσπαθεί να καταλάβει τι ακριβώς συνέβη. Χάσαμε χρόνο ή όχι. Σπύρο μου, ξέρεις τι λέει ο κόσμος. Όταν σφίξανε τα γάλατα. Όταν οι κυβερνήσεις αποφασίζουν κάτι μαχαίρι και άμεσα, υπάρχει μια μεγάλη μερίδα πολιτών. Και αν θες και κομμάτων της αντιπολίτευσης που βρίσκουν έδαφος για να καλλιεργήσουν αντίδραση. Ξέρεις τι λέει ο κόσμος. Ο κόσμος, ειδικά η νοικιοτροπία, είναι εύκολη στην αντίδραση. Όταν έσφιξαν τα γάλατα, θυμηθήκαμε την ατομική ευθύνη. Αυτό δεν μπορούμε να το συζητάμε. Ναι, ατομική ευθύνη υπάρχει σε όλα τα επίπεδα όμως. Καμία αντίδραση. Γιατί η ατομική ευθύνη είναι όταν λες τέλος το καρναβάλι και ξεχύνονται στους δρόμους. Γιατί δεν εφαρμόσαμε γιατί το θέμα. Πρώτο δείγμα πώς αντιδρά μια κοινωνία. Πάνω σε αυτήν την οποία βάλουμε πρόστιμο. Πολλοί φίλοι μας, συμπολίτες μας, κέρδισαν, είχαν όφελος. Και πολιτικό όφελος και κομματικό όφελος. Μην πάμε πάλι στην αντίδραση πάλι στο πρόβλημα του Έλληνα. Στην αρχή του μνημονίου που φταίγαν οι πολίτες. Σπύρο, μισό λεπτό. Όχι, γιατί τα έχουμε ξαναζήσει. Είμαι ο τελευταίος που θα πει ότι φταίνει οι πολίτες. Το ξέρω, δεν το λέω. Αλλά μπορώ όμως να κατανοήσω μια γενικευμένη νοοτροπία στην οποία έχουμε εκπαιδευτεί όλοι μας αρκετά χρόνια τώρα, που λέει ότι, όχι αδερφέ, υπερβολή. Όχι αδερφέ, σιγά τώρα. Όχι αδερφέ. Τα δικαιώματά εγώ μου. Λέω, βλέπω εντάξει. Κάθε απόγευμα τον κύριο Τσιόδρα, ο οποίος πραγματικά είναι ένας πολύ συμπαθής άνθρωπος, λειτουργεί λίγο σαν ηρεμιστικό, θέλω να σου πω. Έτσι. Ναι, αλλά από την άλλη. Είναι το πλέον συμπαθές πρόσωπο αυτή τη στιγμή ισχύει. Απέναντι στην κοινή ισχύει. Στην βέβαια, γνώμη. Είναι επιστήμονας, αλλά είναι και εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας και τα μέτρα που λαμβάνονται εκτός της κεντρικής ενημέρωσης δείχνουν κάποια άλλα πράγματα. Πάμε. Τώρα, λίγο νωρίτερα από την εφημερίδα Έθνος, από το έθνο.gr, δημοσιοποιήθηκε. Είναι κοντά μας ο συνάδελφος ο Άρης Χατζηγεωργίου, μια μακάβρια αλλά αναγκαία πρωτοβουλία του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος διαπεριφοράς, γιατί δεν συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, διαπεριφοράς θα γίνει, έφερε εισήγηση, θα μας τα πει ο Άρης. Άρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο, καλησπέρα, Σπύρο. Το Δημοτικό καλησπέρα. Συμβούλιο. Τι είπες, δεν σας άκουσα. Όχι, συνέχισε εσύ, Άρη. Ναι, έλεγα αυτό ότι καθώς σας άκουγα, ότι σκεφτόμουν ότι διαχειριζόμαστε καθημερινά ένα καταιγισμό ειδήσεων σχετικά με την πανδημία. Τώρα, σήμερα έτυχε αυτό, να πέσουμε πάνω σε μια μακάβρια πραγματικά είδηση, η οποία όμως φαίνεται πως σε ένα βαθμό είναι και απαραίτητη στο πλαίσιο των προετοιμασιών που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να γίνουν μερικά πράγματα εγκαίρως. Η είδηση λοιπόν, αν δεν την περιγράψατε αναλυτικά, είναι ότι ο Δήμος Αθηναίων, ας πούμε, προετοιμάζεται και έναν χώρο που έχει απομείνει κενό στο τρίτο νοικοκαφείο, τον οργανώνει, τον χωροθετεί, ας πούμε, ώστε να ανοιχθούν 372 τάφοι. Και γράφει μάλιστα το εισηγητικό ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την πανδημία του κορονοϊού. Α, το γράφει στην εισήγηση. Το γράφει ξεκάθαρα, αν και το θέμα αυτό είναι αρκετά παλιό για όσους
παρακολουθούν τα θέματα των Δήμων. Ναι. Δηλαδή, γενικά, το πρόβλημα της έλλειψης χώρου στα νεκροταφεία της Αθήνας είναι πολύ παλιό και γνωστό. Υπήρξαν εποχές που έμεναν, τέλος πάντων, είναι λίγο δύσκολη αυτή η συζήτηση, έμεναν πτώματα άταφα επί μέρες και εβδομάδες μέχρι να βρεθεί χώρος. Είναι κορεσμένα τα κημητήρια της Αττικής και όλης της Αττικής ακριβώς, δηλαδή. Ακριβώς. Είναι γνωστό. Είναι ένα ρεπορτάζ του Έθνους και αποκλειστικό από τον Άρη. Είναι μια πραγματικότητα. Άρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, Άρη. Να είστε καλά, παιδιά. Επιστρέφουμε με τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Άρη, έχουμε και τοποθετήσεις και ερωτήματα δικά σας. Και μετά να κάνουμε και αυτή την κουβέντα που αφήσαμε στη μέση για το πόσο καθυστέρησαμε ή όχι. Θέλω να αναβάλουμε όλα τα επιχειρήματα στο τραπέζι, γιατί νομίζω ότι να μην καθυστερήσαμε. Η κουβέντα μας εκφράζει πολλούς φίλους του ελεύθερου. Προέχει να σωθεί όλες, να σωθούν όλες οι ανθρώπινες ζωές. Άδωνης Γεωργιάδης, σε δύο λεπτά, παρακαλώ. Επιστρέψαμε όπου είναι Ελλάδα να συνδεθούμε γρήγορα με το γραφείο του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Καλησπέρα, κύριε Γεωργιάδη. Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, κύριε Χαρτάτο και κύριε Καραμέρα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Κύριε Γεωργιάδη, δεν ξέρω αν είδατε τις ανακοινώσεις νωρίτερα του κυρίου Τσιόδρα και του κυρίου Χαρδαλιά, επί το αυστηρότερον. Επειδή έχουμε αρκετά μηνύματα, ο κύριος Χαρδαλιάς είπε πάρα κάποια στιγμή, μηνύματα. Και θα πάμε στα θέματα του Υπουργείου του κυρίου Γεωργιάδη. Είπε ότι από τις πινακίδες ξέρουμε ποιοι είναι. Όχι, δεν είπα από τις πινακίδες, από το ρεπορτάζ προκύπτει. Γνωρίζουμε ποιοι μετακινήθηκαν. Προκειμένου να μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, γιατί δεν απαγορεύουμε την κυκλοφορία μια ώρα αρχίτερα, κύριε Γεωργιάδη. Για να μπαίνουμε στη λογική της κοινωνικής ανευθυνότητας. Είπαμε από την αρχή ότι για να πετύχουμε και να κερδίσει η Ελλάδα αυτή τη μάχη, πρέπει ο καθένας μας να δείξει μια στοιχειώδη κοινωνική υπευθυνότητα. Και τι είπαμε, ότι δεν πρέπει να γίνονται πολλές μετακινήσεις, ιδιαίτερα από την Αττική προς τις άλλες περιοχές, για τους εξής λόγους. Πρώτον, διότι η Αττική έχει περισσότερα κρούσματα και άρα είναι πολύ πιθανόν κάποιος από την Αττική να κολλήσει, να μεταφέρει τον ιό σε κάποιον στην επαρχία. Και δεύτερον, γιατί αν κάποιος πάει και ασθενής και είναι στην επαρχία, πολύ πιο δύσκολα, ιδιαίτερα σε νησί, θα μπορείς να μεταφερθεί σε νοσοκομείο εφόσον το χρειαστεί. Άρα τι είπαμε, ρε παιδιά, στον κόσμο. Μένουμε σπίτι, είπαμε. Μένουμε σπίτι. Είναι μία μάχη που για να την κερδίσουμε πρέπει να μείνουμε ή δυνατόν περισσότερο με τις πιτζάμες και να μην σηκωθούμε από το κρεβάτι. Συγχωρείτε. Εγώ δεν πιστεύω σε ένα κράτος μπαμπούλα που πρέπει να κυνηγάει τον κάθε άνθρωπο από πίσω. Απολιτισμένοι άνθρωποι είμαστε, μορφωμένοι άνθρωποι είμαστε, καταλαβαίνουμε πως μεταδίδεται ένας ιός, ο καθένας αναλαμβάνει το μερίδιο της προσωπικής του ευθύνης και πάμε παρακάτω. Κύριε Υπουργέ, δεν αποδέχεστε, δεν κατανοείτε ένα τεράστιο κομμάτι δυσπιστίας που υπάρχει της κοινής νόμης απέναντι στους πολιτικούς, όπως και στους δημοσιογράφους, εδώ και αρκετά χρόνια. Μα δεν το λένε οι πολιτικοί. Μιλάτε εσείς, μιλάμε εμείς και πολλοί τηλεθεατές λένε τώρα το εννοούν. Μήπως υπερβάλλουν. Μήπως αυτοπληρώνουμε όλοι μας. Ένα λεπτό, παιδιά. Λέτε τώρα ότι οι ΗΠΑ έχουν κλείσει τα σύνορά τους για τους Αμερικανούς πολίτες να φεύγουν στο εξωτερικό. Πριν τρεις ημέρες. Ότι στη Γαλλία έχουν απαγορεύσει την κίνηση στους δρόμους. Πριν τέσσερις ημέρες. Στην Ιταλία βλέπουμε τα φέρετρα να κινούνται με στρατιωτικά καμιόνια. Ότι στην Ισπανία έχουν απαγορεύσει την κίνηση στους δρόμους. Και ότι αυτά είναι κάποιο είδους κόλπο. Δεν το λέω εγώ, Υπουργέ. Εγώ ξέρετε τι μπορώ να σας πω, Υπουργέ. Επιτρέψτε μου. Ναι. Θα μπορούσα να σας πω ότι πριν από και ένα μήνα πριν και 20 ημέρες πριν, θα μπορούσατε να έχετε κλειστεί σε μια αίθουσα με την Εκκλησία, η αρμόδιοι υπουργοί, να πάει ο κύριος Τσιόδρας, όχι προχθές. Πριν 20 ημέρες και να εξηγήσετε πάνω στο τραπέζι τα πραγματικά περιστατικά και το τι συμβαίνει στην κεφαλή της Εκκλησίας και να πάρθουν τότε αποφάσεις από κοινού και κράτος και Εκκλησία με απόλυτη ειλικρίνεια απέναντι στους πολίτες και να μην χάσουμε 15 μέρες συζητώντας για το θαύμα ή όχι της Θείας Κοινωνίας που χάθηκε πολύτιμος χρόνος σε ένα ανίερο καυγά. Το αντιλαμβάνεστε τώρα, αυτό. Τώρα για το τι είναι στους δρόμους ουρά στα διόδια αυτή η Εκκλησία. Όχι, δεν είπα ότι φταίει η Εκκλησία. Φταίει ότι καθυστερούσε ο ένας τον άλλον. Γιατί μεσοβαίνει και η Εκκλησία που επηρεάζει πολύ την κοινή γνώμη, μεγάλο κομμάτι της κοινής νόμης. Στάση αναμονής, μην παρεξηγηθεί από την Εκκλησία η πολιτεία. Προφανές. Χάσαμε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινής γνώμης. Μην μιλάμε πάνω στον άλλον. Είμαι πολύ κουρασμένος και είμαι και με Skype. Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ. Είναι απολύτως προφανές ότι την υπόθεση αυτή την είχαμε υποτιμήσει. Θα βάλω και τον εαυτό μου μέσα. Δεν είχαμε πλήρη συνείδηση. Οι γιατροί το λέγανε, να είμαστε δικοί.
Ευτυχώς στην περίπτωσή μας ο Πρωθυπουργός ήταν από αυτούς τους πρωθυπουργούς που κινήθηκε γρηγορότερα από όλους τους άλλους, και αυτό τώρα μας έχει κρατήσει σε μια καλύτερη θέση από όλους τους άλλους. Όμως η ουσία παραμένει. Είμαστε καλύτερη θέση από όλους τους άλλους, αλλά δεν έπρεπε όλοι να φύγουν να πάνε στο χωριό τους σήμερα. Τι να κάνουμε. Δεν έπρεπε, κύριε Χαρτάτε. Γιατί αν πας στο χωριό σου και μεταφέρεις τον ιό στο χωριό σου, θα την πλέξεις στο χωριό σου. Πόσο πιο απλά στο πει κάποιος. Κύριε Γεωργιάδη, απλά ξέρετε, σας λέω, Σπύρος, δεν τον ερμηνεύω, προσθέτω σε αυτό. Όχι, μα ό,τι λέω και ο Γεωργιάδης το λέω και εγώ, αλλά μήπως το λέμε καθυστερημένα μέχρι πια. Μέχρι την περασμένη Κυριακή, μέσα από τη δημόσια τηλεόραση, κοινωνούσαν ηλικιωμένοι άνθρωποι αυτό που λέμε σε κάθε ενορία 100 από ένα ποτήρι. Από το ιερό δισκοπότηρο, όχι από οποιοδήποτε ποτήρι. Πώς δεν έχει σημασία. Δεν είδα την ίδια ένταση από τον κύριο Τσιόδρα, τον κύριο Χαρδαλιά, τον κύριο Πέτσα που μιλάει για κοινωνική ανευθυνότητα την προηγούμενη και την προπροηγούμενη εβδομάδα. Μία εβδομάδα μετά την τελευταία θεία λειτουργία και μετά από την απόφαση του Πρωθυπουργού να απαγορεύσει τους χώρους λατρείας, ακόμα τα κρούματά μας είναι χαμηλά. Σας λέω τώρα, μια εβδομάδα μετά, η κουβέντα για την Εκκλησία πια είναι παλιά ιστορία. Είναι της περασμένης εβδομάδας. Λοιπόν, τα μια εβδομάδα μετά, ναι, δεν θέλω να ο κόσμος κάνει ουρές στα λιμάνια και σε εθνικές οδούς. Ωραία, γιατί συμβαίνει αυτό, Υπουργέ, γιατί εκτιμάτε ότι συμβαίνει αυτό, λοιπόν. Ουρές ελέγχεται γιατί στα διόδια λένε ότι έχουν λίγους υπαλλήλους και σχηματίζονται ουρές γιατί δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν οι περισσότεροι. Κύριε Υπουργέ, κάποιοι καθηγητές σήμερα έβγαλαν μια ανακοίνωση, μάλλον μίλησαν και είπαν ότι ο κύριος Τσιόδρας, γιατί είπατε ότι είναι χαμηλά τα κρούσματα, μακάρι να είναι, λέει, χτες είπε κατ' εκτίμηση είναι 2.000, ότι δεν έχουν πάρθει ικανοποιητικά δείγματα ανά τον πληθυσμό για να έχουμε πραγματική εικόνα των κρούσματων. Άρα μπορούμε να ασκήσουμε τη σωστή επιδημιολογική πολιτική. Ο καθένας τώρα κάνει ασκήσεις δημοσιότητες. Λοιπόν, ήμουν πρώην Υπουργός Υγείας και μια σχετική εικόνα την καταλαβαίνω. Ο δείκτης που μας ενδιαφέρει και είναι αδιαμφισβήτητος, αγαπητέ κύριε Χαρτάτο, κύριε Καραμέρο, είναι ο δείκτης των εντατικών. Για ποιο λόγο? Γιατί ασχέτως πόσα τεστ κάνεις, μηδέν τεστ να κάνεις, ούτε ένα. Αυτός που θα χρειαστεί εντατική θα πάει στην εντατική. Συμφωνούμε σε αυτό. Είναι 20 διασωληνωμένοι, έτσι να πούμε το στοιχείο. Είναι λοιπόν πολύ λίγα. Με 550 κλίνες διαθέσιμες. Είναι εξαιρετικά λίγα. Και όταν μακάρι να παραμείνουν έτσι. Αυτό. Άλλο λέω. Άρα από τον αριθμό των κατηλημένων εντατικών καταλαβαίνεις ότι ο ιός ευτυχώς δεν είναι ευρύτερα διαδεδομένο στην Ελλάδα. Γιατί αλλιώς δεν βγαίνουν τα στατιστικά νούμερα. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω. Και μακάρι να μείνουμε πολύ πίσω από τις άλλες. Λοιπόν, έτσι. Ενώ έχουμε μια τόσο καλή εικόνα στο πεδίο, από ζήλια κάποιοι για τον Τσιόδρα, γιατί φαίνεται λίγο παραπάνω, να βγαίνουν και να βαράνε τον Τσιόδρα, είτε από ζήλια, είτε από κομματική εμπάθεια, είτε από οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ο δείκτης ο αδιάψευστος, χωρίς να κάνεις ούτε ένα τεστ, είναι εντατικές. Η Ελλάδα πάει καλά. Αυτή είναι η αλήθεια. Ωραία. Να ρωτήσουμε και ξέρετε πώς αλλιώς. Περιμένετε λίγο. Ναι, πώς αλλιώς αποδεικνύεται ότι η Ελλάδα πάει καλά, κύριε Χαριτάτο και κύριε Καραμέρα. Ακούστε πώς το καταλαβαίνετε αμέσως, χωρίς να χρειάζεται να είσαι ούτε λοιμοξιολόγος ούτε γιατρός. Αν πάτε τώρα στα αεροδρόμια, εκατοντάδες Έλληνες του εξωτερικού που είναι σε χώρες θεωρητικά πιο προηγμένες από εμάς της Ευρώπης ή της Βόρειας Αμερικής, πηγαίνουν στα αεροδρόμια με αγωνία να προλάβουν αεροπλάνο για να γυρίσουν στην Ελλάδα. Και φεύγουν από τη Βόρεια Αμερική ή από τη Βόρεια Ευρώπη και την Κεντρική Ευρώπη και έρχονται στην Ελλάδα, γιατί στην Ελλάδα μας νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια. Εντάξει, και για να μην αποκλειστούν. Και κάτι καλό έχουμε κάνει για να συμβαίνει αυτό, δεν νομίζετε? Και για να μην αποκλειστούν, κύριε Υπουργέ, εντάξει. Είναι μα μην αποκλειστούν πού? Αν φοβόσουν θα κολλήσουν στην Ελλάδα, θα θέλαν να αποκλειστούν, σας λέω. Θέλουν να μείνουν σπίτι τους οι άνθρωποι. Δεν είναι, εντάξει, για να είναι θέλουν να έρθουν στην Ελλάδα, δεν έρχονται μόνο στην σπίτι τους. Έχονται φοιτητές και άλλοι που έχουν σπίτια και στο εξωτερικό, σας λέω. Ωραία, Υπουργέ, εγώ. Έρχονται στην Ελλάδα, ακούστε. Ναι. Εγώ ξέρω ότι στην Ελλάδα γενικά τον καλό το λόγο δύσκολα το λέμε για τον άλλον. Η αλήθεια είναι ξύλο να χτυπήσω και χτυπάω ξύλο. Στην παρούσα κρίση μέχρι αυτή τη στιγμή τα έχουμε πάει καλά. Τώρα, για να συνεχίσουμε να τα πηγαίνουμε καλά και να τα πάμε καλά μέχρι τέλους, πρέπει όλοι οι άνθρωποι να καταλάβουμε ότι αυτά που λέει ο κύριος Πρωθυπουργός, αυτά που λέει ο κύριος Τσιόδρας, αυτά που λέει ο κύριος Χαρδαλιάς, δεν λέγονται για πλάκα, λέγονται γιατί υπάρχει πρόβλημα. Δεν είναι κρίμα, δεν θα είναι κρίμα να τα έχουμε πάει καλά μέχρι τώρα. Υπουργέ, και ξαφνικά να την έχουμε στον αέρα. Επιτρέψτε μας να πάμε σε κάτι άλλο που αφορά και την διαρκή φωνή των τηλεθεατών. Προστατέψατε τις απολύσεις, των ενδεχόμενων απολύσεων. Μήπως καθυστερήσατε? Σας το λέω γιατί εφόσον κάποιος, αν παρακολουθούσε την Εργάνη τις τελευταίες 20 ημέρες, θα έβλεπε ότι σχεδόν είχαμε αρκετές χιλιάδες απολύσεων ανά ημέρα.
Μήπως έγιναν αρκετές χιλιάδες απολύσεων για να έρθει η ίδια, το ίδιο το κράτος και να πει η κυβέρνηση stop. Μήπως καθυστερήσαμε εδώ. Από την 1η Μαρτίου. Δεν ακούσατε σήμερα. Μήπως καθυστερήσαμε εδώ. Το επίδομα θα το πάρουν οι άνθρωποι από την 1η Μαρτίου. Το επίδομα είναι ότι ο άλλος απολύθηκε το θέμα, Υπουργέ. Μα δεν είναι ότι απολύθηκε, γιατί αφού τη στιγμή που δίνουμε το επίδομα την 1η Μαρτίου, η επιχείρηση που κάνει απόλυση από 1η Μαρτίου δεν θα μπει στην ομπρέλα. Άρα δεν θα μπει στις ενισχύσεις. Καλά, για τις ενισχύσεις, μια που το είπατε, βγήκε μια λίστα. Εξαιρούνται πολλοί, ξέρετε, και έχουμε πάρα πολλά τηλεφωνήματα από κλάδους. Παράδειγμα, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Μπήκαν οδοντίατροι, δηλαδή δεν μπήκαν οι οδοντοτεχνίτες. Κατασκευή τεχνητών οδοντιών, εργασίες οδοντοτεχνίτη. Παίρνουν οι άνθρωποι στο Υπουργείο, είναι περίπου 5.000 εργαζόμενοι σε όλη την Ελλάδα. Πρώτον, δεν μπορούν να βρουν άκρη. Τη λίστα θα επικαιροποιηθεί. Τη μπήκαν οι εφημερίδες, δεν μπήκαν τα site. Λέω τώρα άλλους κλάδους. Τη λίστα τη φτιάχνει το Υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με τη σημερινή δήλωση του κυρίου Υπουργού των Οικονομικών, αν τον ακούσατε, είπε θα δημοσιευθεί μια πρώτη λίστα η οποία δυναμικά θα επεκτείνεται. Δηλαδή κάθε μέρα θα συμπληρώνεται με εκείνους τους ΚΑΔ που κρίνει το Υπουργείο Οικονομικών κατόπιν των ετοιμάτων των κλάδων ότι βάσιμα έχουν πληγεί από την κρίση του κορονοϊού. Ωραία. Διατίμηση θα βάλετε στα είδη κορονοϊού εισαγωγικά, αντισηπτικά, μάσκες όπως έκανε η Κύπρος. Σήμερα δημοσιεύεται, πρώτα απ' όλα πήραμε το διάταγμα της Κύπρου και κοιτάξαμε τις τιμές της Κύπρου. Ναι. Δεν διαφέρουν από τις δικές μας τιμές. Η διατίμηση έχει ορισμένους κινδύνους. Ποιοι είναι οι κίνδυνοι της διατιμήσεως? Πρώτον, να πάνε όλη την τιμή στο ανώτατο όριο της διατιμήσεως και μην βρεις κανένα φθηνότερο. Το καταλαβαίνετε αυτό. Δεύτερον, εάν διατίμησε σε χαμηλότερη τιμή της αγοράς, να γίνει μαύρη αγορά και να μην έχει τίποτα στο ράφι. Τι κάναμε εμείς? Δημοσιεύεται τώρα η πράξη μοθητικού περιεχομένου που μας δίνει τη δυνατότητα να βάλουμε πρόστιμα για την εσχροκέρδεια. Δηλαδή, αν κάποιος πάει να κερδίσει πολλά περισσότερα χρήματα από ό,τι κέρδισε στο παρελθόν. Αυτός ο κάποιος που πάει να το κάνει αυτό θα πάρει πρόστιμο από 1.000 εκατομμύρια ευρώ. Σας διαβεβαιώ ότι ακόμα περιμέναμε τη δημοσίευση του νόμου. Δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα ο νόμος για να μπορώ εγώ να σε λέω τα συνεργεία. Μάλιστα. Θα δημοσιευτεί εντός των επόμενων ωρών. Αύριο λοιπόν τα συνεργεία θα ξεκινήσουν. Θα μπουν πολύ βαριά πρόστιμα. Προσέξτε. Εάν δεν δουλέψει και αν δούμε ότι δεν δουλεύει, εδώ είμαστε για διατίμηση. Αλλά επειδή μου λένε διαρκώς για την Κύπρο και κάποιοι εκεί βαξεβάνε σε κάτι τέτοιο. Δείτε τις τιμές για τα κάτι τέτοιοι είναι συνάδελφοί μας, κύριε Γεωργιάδη, και κάνουν τη δουλειά. Δική σας συνάδελφοι, όχι δική μου, παρακαλώ πολύ. Συνάδελφοι δημοσιογράφοι. Και δεν του έχω και κανένα σεβασμό. Δεν μπορούν να ρωτάνε. Αυτές είναι προσωπικές. Όχι, δεν μπορώ να ρωτάει καθόλου. Αυτός, γιατί αυτός δεν είναι δημοσιογράφος. Καλά, θα τον καλέσουμε να κάνει τη συζήτηση. Να κάνει τη συζήτηση. Να τον καλέσετε σιγά μην μαζί μου αυτός. Για τον δώρο πάσχο, Σπύρος, θέλω να ρωτήσει κάτι. Έχω πάρα πολλά μηνύματα. Έχω καταγγελίες εδώ και 24 ώρα, Υπουργέ, για τις πρακτικές. Εσείς διαρκώς λέτε δημοσίως ότι τέλος στις πρακτικές δεν ενοχλούν τους πολίτες και έχουμε διαρκώς μηνύματα πολιτών που λένε με κάλεσαν και χτες, με κάλεσαν και σήμερα. Άλλα λένε στην κυβέρνηση, άλλα βιώνουμε εμείς στο τηλέφωνό μας. Πρώτα απ' όλα, όπως ξέρετε, βγήκε χθες ανακοίνωση και της ενώσεως τραπεζών και της ενώσεως των διαχειριστών. Δημόσια ανακοίνωση και των δύο, μετά τη δική μου παρέμβαση. Οι πρακτικές μπορούν να πάρουν ένα τηλέφωνο σε όσους δικαιούνται τα 800 ευρώ και το τηλέφωνο αυτό θα έχει μόνο τον εξής χαρακτήρα. Σας δίνουμε αναστολή 3 μηνών. Συμφωνείτε? Ναι, γιατί πρέπει να υπάρξει συνένεση του πελάτη για να μην βγαίνει κόκκινο το δάνειο. Όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος των 800 ευρώ δικαιούνται με ένα τηλεφώνημα να δώσουν τη συνένεσή τους και να πάνε όλες οι δόσεις 3 μήνες μετά όλων των χρεών τους. Είναι θέμα της πρακτικής εταιρείας αυτό, Υπουργέ, για να το... διακανονίσει ή να το συμφωνήσει με τον υπόχρεο. Είναι θέμα της εισπρακτικής, ναι, γιατί αυτή διαχειρίζονται τα δάνεια. Συγγνώμη, ναι, δηλαδή εγώ για να μην... Και πού θα βρω στις τράπεζες, αφού δεν θα βρω ψυχή, να πάρω τηλέφωνο ποιον? Δεν θα πάρεις εσύ, θα σε πάρουν αυτοί, θα πάρουν όλους όσους είναι δικαιούχοι των 800 ευρώ και όλους όσους τα ΚΑΔ βάζουμε σε αποφάσεις μας, όλοι αυτοί δηλαδή, που είναι πληττόμενοι του κορονοϊού, λέει περίπου η μισή Ελλάδα, δικαιούνται αναστολή 3 μήνες των χρεών τους. Το έχουμε συμφωνήσει, το δημοσίευσανε και δημοσίως. Ναι, ισχύει. Εντάξει. Μάλιστα. Αυτά όλα έγιναν μετά τη δική μου παρέμβαση και του κ. Σταϊκούρα. Είχατε υποσχεθεί, είχατε δεσμευτεί για ποσότητες αντισηπτικών που φτάνουν στη χώρα μας Πέμπτη ή Παρασκευή, σήμερα έχουν δηλαδή. Έχουν φτάνει, μα από χθες έχουν ξεκινήσει. Από χθες με τα αντισηπτικά συμβαίνει το εξής. Γιατί τα ράφια είναι ακόμα άδεια, μας λένε εδώ στα μηνύματα και οφείλουμε να τα μεταφέρουμε στην κουβέντα μας. Πολύ καλά κάνετε και ο φίλος σας έχει και δίκιο, σας λέω. Γιατί έχει αντισηπτικά δίκιο. Δεν έχει. Ναι. Γιατί ενώ είπαμε ότι πρέπει να δίνουμε 3 τεμάχια ανά πελάτη, επειδή το είπαμε ως οδηγία από Δευτέρα, αλλά δεν είχε γίνει νόμος,
πάρα πολλά σούπερ μάρκετ δυστυχώς δεν τηρούν αυτόν τον κανόνα. Σήμερα το βάλαμε στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δηλαδή γίνεται νόμος του κράτους από σήμερα το βράδυ, και από αύριο τα σούπερ μάρκετ που δεν τηρούν αυτόν τον κανόνα θα τρώνε πρόστιμο. Θα πουλάνε. Γιατί αλλιώς δυστυχώς φαίνεται ότι μόνοι μας δεν μπορούμε πολιτισμένα και ήρεμα να τηρήσουμε κάποιους κανόνες. Σήμερα λοιπόν στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου λέμε τρία τεμάχια αντισηπτικών ανά πελάτη. Θα είναι στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου και η πώληση εφημεριδών. Βεβαίως. Και θα είναι και η πώληση εφημερίδων σούπερ μάρκετ. Αναγκαστικά από τα σούπερ μάρκετ. Προσέξτε τώρα γιατί. Προσέξτε γιατί. Δεν είχαν μεγάλο κέρδος και δεν τις βάζανε. Προσέξτε τι γινόταν. Τι γίνεται αντισηπτικά. Όλες οι παραγγελίες που κάνουν οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ προς τις βιομηχανίες εκτελούνται όλες κανονικά κάθε πρωί. Δηλαδή, το τάδε σούπερ μάρκετ ζητάει, θέλω 10.000 μπουκάλια. Το πρωί του πηγαίνουν 10.000 μπουκάλια. Για ένα περίεργο λόγο, μέχρι το μεσημέρι έχουν τελειώσει τα 10.000 μπουκάλια. Και έτσι, αν πας αργότερα, δεν βρίσκεις. Υπουργέ, γι' αυτό βάζουμε το όριο των τριών. Μάλιστα. Για να διαρκεί η παραγγελία όλη την ημέρα. Αντισηπτικά παράγουν πια οι βιομηχανίες μας. Με τον κύριο Παθανάση εδώ και τον ΕΟΦ και τον κύριο Βεζιρόπουλο, τον Υπουργείο Οικονομικών και τον κύριο Πιτσιλή, απλοποιήσαμε τη διαδικασία για να μπορεί να γίνει εισαγωγή εθυλικής αλκοόλης πρώτης ύλης πολύ ευκολότερα, ώστε να έχουμε παραγωγή και τις επόμενες εβδομάδες. Τα εργοστάσια παράγουν, προχωράμε. Υπουργέ, μπορείτε να μας βοηθήσετε και τους τηλεθεατές να καταλάβουμε γιατί αυτή η αβάντα στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων όσον αφορά την καταβολή του δώρου, τη στιγμή που δεν περιμένει να εισπράξει σήμερα ο ιδιοκτήτης, ο εργοδότης για να δώσει τον δώρο. Είναι υπεραξία. Αβάντα, κύριε... Είναι χρήματα που μαζεύονται μια μεγάλη αβάντα, χρονική περίοδο. Κύριε Χαρτάτε, μην λαϊκίσουμε αυτή την περίοδο. Μην λαϊκίσουμε. Όχι, δεν θα λαϊκίσουμε αυτή την περίοδο. Οπότε ας απαντήσουμε στην Ευγενιάδη. Σε αυτό που σας ρώτησα, δεν είναι λαϊκισμός. Δεν είναι λαϊκισμός. Αν όχι, δεν μας αρέσει, είναι λαϊκισμός. Γιατί χθες ο Πρωθυπουργός. Εγώ με σεβασμό σας ρωτάω. Είπε ο Πρωθυπουργός ότι θα επιλέξει ότι θα δοθεί στην ώρα του το δώρο. Και βγαίνουν οι υπουργοί ένα-ένα σήμερα και λένε λίγο πριν το επιδομαδία στο καλοκαίρι. Αυτό δεν είναι λαϊκισμός. Απαντώ λοιπόν. Όταν έχει κλείσει μία επιχείρηση και έχει ξαφνικά μηδενικό τζίρο. Σε νοιάζει από τη μία ο εργαζόμενος να μην χάσει τα λεφτά του και τα δικαιώματά του, σωστό, αλλά σε νοιάζει και από την άλλη να μην κλείσει η επιχείρηση. Γιατί άμα κλείσει η επιχείρηση, αγαπητέ Σπύρο και αγαπητέ Γιώργο, μετά και ο εργαζόμενος θα μείνει χωρίς δουλειά. Τότε μην δίνετε 3,8 δις. Δώστε 9,2 όπως η Πορτογαλία, κύριε Γεωργιάδη, αφού έχετε πλεόνασμα. Δεν έχει δώσει 9,2 η Πορτογαλία. Αυτά τα λέει ο Νίκος Παπάς. Να σας πω κάτι. Με τα εγώ το διάβασα στο Financial Times. 25 Ισπανία. Ναι. Καλώς διαβάσατε, Ιταλία, αλλά μέσα βάζουν, εντάξει, 500 Γερμανία, και, όλα τα χρήματα, και όλα τα χρήματα που δίνουν μέσω των ανδεξιακών του τραπεζών, όπως δέσαμε και εμείς. Αν κάνετε την ίδια άθροιση, θα βάλετε 8 στην Ελλάδα, θα βάλετε 10 στην Ελλάδα. Τις εγγυήσεις λέτε, τις εγγυήσεις για τις επιχειρήσεις. Πάντως... Αν μετράτε τις εγγυήσεις στην Πορτογαλία, θα μετρήσετε τις εγγυήσεις και στην Ελλάδα. Καλά, εγγυήσεις εκεί δεν είναι μέσα στο ποσό. Είναι πολύ μεγαλύτερες, αλλά αφήστε το τώρα, γιατί είναι πολύ λεπτό οικονομικό θέμα. Πάντως, Ελλάδα σήμερα έχει δώσει συνολικό πακέτο εγγυήσεων και ρευστού άνω των 10 δισεκατομμυρίων. Αυτό για μια οικονομία όπως η ελληνική είναι μάλλον και το μεγαλύτερο πακέτο που έχει δοθεί ποτέ. Και είμαστε εδώ μαζί με την Ευρώπη. Προηγουμένως είχαμε σύσκεψη υπουργών οικονομικών. Συμμετείχα εγώ με τον κύριο Παπαθανάση, με τον ομολόγο μου, τηλεσύσκεψη για αυτά τα ζητήματα. Και λαμβάνουμε σημαντικές αποφάσεις με τη βοήθεια της Ευρώπης για να μπορούμε να δώσουμε και ακόμα περισσότερα χρήματα. Αλλά πρέπει όλοι να βάλουμε λίγο πλάτη, κύριε Χαρτάτη. Τώρα να βάλουμε όλοι πλάτη. Να βάλουμε και για τους εργοδότες και για τους μικρούς και μεγάλους επιχειρηματίες. Αλλά να μπορέσουμε να καταγράψουμε και τη συμπεριφορά ορισμένων εξ αυτών όταν έσκασε η ιστορία του κορονοϊού, όταν ξαφνικά ξύπνησαν ένα πρωί και έγιναν μαζικές απολύσεις. Και λέμε, τι έγινε, βρε αδερφέ, σε αυτές τις επιχειρήσεις ξαφνικά, διώχνουν κατά τσουνάμια τους υπαλλήλους. Καταρχάς, στις μαζικές απολύσεις, επειδή και εγώ έκανα μεγάλη έρευνα, πρέπει να σου πω ότι η εικόνα δεν είναι ακριβώς όπως τη λέμε. Είπατε? Γιατί πάρα πολλές επιχειρήσεις κάναν απολύσεις με συνεργασία με τους υπαλλήλους για να τους εντάξουν στα επιδόματα ανεργίας. Γιατί ήμασταν ακόμα στην εποχή που δεν ξέραν οι επιχειρήσεις ακριβώς τι μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση. Φαινόταν ότι πηγαίνουμε σε μια μεγάλη κρίση της αγοράς και κάναν αυτό που συνήθως γίνεται στην Ελλάδα. Πήγαινε παιδί μου στον ΟΑΕΔ να πληρώνεσε για τους μήνες του επιδόματος ανεργίας και εδώ είμαστε μόλις περάσει το τσουνάμι να σε ξαναπάρω. Αυτό έγινε στην Ελλάδα κατά κόρον. Αυτό και είναι μεγάλο κομμάτι των απολύσεων του Μαρτίου.
Δεν είναι και τόσο αγαστή η συνεργασία σε αυτές τις περιπτώσεις, αλλά καταλαβαίνουμε. Είναι αρκετές φορές αγαστή, κύριε Χαρτάτε. Όταν είμαι... είναι μια πιο κλειστή επιχείρηση οικογενειακή. Είμαι στη δουλειά από πολύ μικρό, από τα 15 μου χρόνια, και ξέρω και πώς γίνεται. Καλά, τελευταίο ερώτημα σε ό,τι με αφορά. Υπουργέ, ένα τελευταίο ερώτημα σε ό,τι με αφορά. Επειδή κύριε Χαρτάτε είστε και εσείς, ξέρετε ότι έχω δίκιο. Υπουργέ, ένα τελευταίο ερώτημα σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον. Είστε υπέρ της απαγόρευσης κυκλοφορίας άμεσα, προσωπικά? Δεν είναι δική μου αρμοδιότητα. Αυτή είναι αρμοδιότητα άλλων. Δεν μπαίνω σε αρμοδιότητα άλλων. Δεν θέλετε να μετά. Είμαι υπέρ να ληφθεί κάθε μέτρο που θα βγάλει την Ελλάδα νικητή. Ακούστε, για να κλείσουμε έτσι και λίγο πιο αισιόδοξα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γεωργιά. Δείτε τους πίνακες των άλλων χωρών. Παιδιά, ξύλο να χτυπήσουμε. Τους βλέπουμε, κύριε Γεωργιάδη, αλλά βλέπουμε και κάποιους, όπως για παράδειγμα, κάποιους που έχει πάει καλά. Και θα αναφερθούν, μακάρι να πάμε καλά. Δεν το συζητάμε αυτό. Αφορά τους γονείς μας, τους παππούδες μας, τους γιαγιάδες μας. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, ας μην γκρινιάζουμε. Δεν γκρινιάζουμε. Απλά κάποιοι είναι λίγο πιο μπροστά. Να περάσει αυτός ο μήνας. Εμείς είμαστε πιο πίσω από τους άλλους, κύριε Καραμέρα, γιατί πήραμε μέτρα γρηγορότερα. Εγώ ήμουν παρόν στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κύριε Γεωργιάδη, να σας πω κάτι τώρα. Ένα Σάββατο. Δεν είναι η ώρα. Μάλλον πάντα είναι η ώρα. Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έλεγε 5 μέρες πριν κλείσει τα σχολεία, κλείσει τα σχολεία. Ήμουνα παρόν. Η Περιφέρεια Αττικής κλείνει σήμερα τα πάρκα. Συμβούλιο. Ήμουνα παρόν στο Υπουργικό Συμβούλιο, ναι, όταν αποφασίσαμε να κλείσουμε τα σχολεία και τότε η ομόλογη της κυρίας Κεραμέως στην Ευρώπη δεν αποχώρησε, γιατί δεν θέλω να δείξω άλλους συναδέλφους. Παίρναν τηλέφωνο και λέγανε κακώς κλείνουν τα σχολεία στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και μας ερχόταν το μήνυμα ότι άλλες χώρες μας κατηγορούν που κλείνουμε τα σχολεία. Και να θυμίσω τώρα αυτές οι χώρες έχουν απαγορεύσει κυκλοφορία στους δρόμους. Κύριε Γεωργιάδη, και μιλάμε. Μην κρινιάζουμε για όλα. Και πάμε μιλάμε καλά για μια Ελλάδα, να το πω αυτό, είναι πολύ σημαντικό. Δεν ήρθε ο κορονοϊός. Προηγήθηκε η γρήπη Α που έχουμε ήδη 94 νεκρούς από τον Οκτώβριο μέχρι και, και σήμερα. Ευχαριστούμε που δέχεστε την παραγωγική και την κριτική μας και δεν λαϊκίζει κανείς από όλους μας. Και σας ευχαριστούμε τερμά για την κουβέντα μας. Η γρήπη φέτος δεν είναι στην οξύτερη της φάση. Θυμίζω 1,5 χρόνο πριν. Η γρήπη είχε περάσει σε νεκρούς το μεγαλύτερο ρεκόρ όλων των εποχών, περίπου 180, αν θυμάστε. Άρα το 90 που λέτε είναι τα μισά από το μεγάλο γεγονός πριν 1,5 έτους. Πάντως, κλειστές τάξεις σε σχολεία με πρόγραμμα δεν είχαμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα, Υπουργέ, αλλά επειδή ξέρουμε ότι έχετε υποχρέωση και έχουμε δεσμευτεί απέναντι στις υποχρεώσεις. Ευχαριστούμε πολύ για τη ζωηρή συζήτηση. Ευχαριστούμε για τη ζωηρή συζήτηση, γιατί νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον για τους τηλεθεατές. Να είστε καλά. Ο κ. Άντρης Γεωργιάδης, δώστε μας να πούμε μια καλησπέρα στον Γιάννη Ζουγκανέλη, τον καλό μας φίλο που τον εκτιμάμε, τον αγαπάμε πολύ. Πριν πάμε στο φέλιμο διάλειμμα, μια καλησπέρα. Γιάννη, καλησπέρα. Και αλλάζει το πλάνο τελείως. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ που θα μου δώσετε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες. Είναι μεγάλη τιμή. Επιστρέφουμε, κύριε Ζουγκανέλη και κύριε Βανταράκη. Καλησπέρα σας, επιστρέφουμε σε δύο λεπτά. Επιστρέφουμε, γεια. Ευχαριστώ πολύ. Άστε καλά. Επιστρέφουμε στο φίλο μας Γιάννη Ζουγκανέλη και να ρωτιόμαστε, αγαπητέ Γιάννη, κύριε Ζουγκανέλη, τι φταίει, είναι η διάθεσή μας, η απομόνωση, μας πείραξε τόσο πολύ. Ξαμολυθήκαμε στις παραλίες, ξαμολυθήκαμε στα χωριά και στα νησιά, ενώ γνωρίζουμε ή οφείλουμε να γνωρίζουμε πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που κάνουμε. Να σας πω την αλήθεια, αγαπητό ντουέτο, Χαριτάτε και Καραμέρο, που χαίρομαι να σας ξαναβλέπω μαζί μετά από πολύ καιρό. Κοιτάξτε, εγώ έχω εμπιστοσύνη στον ελληνικό λαό. Τι εννοώ? Δεν σημαίνει ότι αν βγεις λίγο στον δρόμο και λάβεις τα μέτρα σου, αυτόματα θα μεταδώσεις τον ιό. Νομίζω σε αυτό είμαστε λίγο υπερβολικοί. Σέβομαι βέβαια απολύτως, την έρευνα, τους επιστήμονες, αλλά έχω ταυτόχρονα και εμπιστοσύνη στους ανθρώπους. Τώρα είναι μια ευκαιρία να καταλάβουμε πολλά πράγματα. Τώρα θα αυτοπροστατεύτουμε και θα προστατεύσουμε και τον άλλον. Και περισσότερο θα προστατεύσουμε τον άλλον, βέβαια, από την δικιά μας προστασία. Είναι αμφίδρομη αυτή η σχέση. Δεν νομίζω πια ότι έγινε κάτι που θα ανατραπεί το στατιστικό. Το ότι φεύγει ο κόσμος και πάει ενδεχομένως μια εκδρομή. Η γνώμη μου, η ταπεινή, χωρίς να είμαι ειδικός, δεν πιστεύω ότι αυτό θα ανατρέψει τα στατιστικά στοιχεία και θα πάνε χειρότερα. Άλλωστε, αυτό που ξέρουμε τώρα ως στατιστικό είναι από τους ανθρώπους που έχουν εξεταστεί. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται στο ενδυνάμει, και εγώ μπορώ να φέρω τον ιό αυτή τη στιγμή. Σας διαβεβαιώ, όταν βγαίνω έξω για να πάω στο σούπερ μάρκετ ή να κάνω μια επίγουσα δουλειά, προσέχω πάρα πολύ τον πλησίον μου. Δεν τον πλησιάζω γιατί προσέχω τον πλησίον μου. Καταλάβατε. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία
να μπούμε στη διαδικασία της αλληλεγγύης και αυτό θα συμβεί. Ενδεχομένως μερικοί να υπερβάλλουν, αλλά η υπερβολή νομίζω δεν αφορά μόνο το λαό, που εντάξει κάποιοι έχουν πανικοβληθεί, κάποιοι δεν πιστεύουν ότι θα νοσήσουν. Είναι μέσα στις αδυναμίες των ανθρώπων αυτό όμως, δεν είναι? Γιάννη, ανησυχείς περισσότερο για κάποιους δικούς σου ανθρώπους? Όχι, ανησυχώ για τους ανθρώπους γενικότερα. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή τη φράση του αείμνηστου Ρασούλη, ειδικά για την Ελλάδα και όχι Ελλαδίτσα. Πιστεύω δηλαδή ότι όλοι δικοί μας είμαστε. Και πρέπει να... Τι σημαίνει τώρα συγγενής, εξαίματος ή φίλος? Όλοι είναι φίλοι κάποιου άλλου ανθρώπου κλπ. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία ανθρωπιάς. Και να σας πω και αυτή η πανδημία, η οποία δεν είναι η πρώτη που περνάει η υγεία, και την περνάει πολύ ελαφρύτερα από ότι στο παρελθόν που πεθάνανε κατά χιλιάδες και εκατομμύρια άνθρωποι, γιατί ευτυχώς η έρευνα, η τεχνολογία, η φαρμακολογία, η ιατρική δεν θα βοηθάει, ας πούμε, πάρα πολύ για να καταπολεμηθεί οποιαδήποτε τέτοια μορφής πανδημία. Κύριε Σουκατέλη. Είναι ευκαιρία όμως. Mm-hmm. Ναι. Ολοκληρώστε, Γιάννη. Όχι, είναι ευκαιρία να μπούμε και λίγο μέσα στην ψυχή μας, να κάνουμε μια ενδεσκόπηση, να μπούμε σε μια διαδικασία αγάπης πραγματικής. Αγάπης, όχι είμαστε στα λόγια, αγάπης έμπρακτης και σεβασμός. Και βέβαια, μέσα στο σπίτι μπορεί να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα, αρκεί να μην κολλάμε συνεχώς τα ίδια και τα ίδια και μην περιμένουμε τα πάντα από την τηλεόραση, γιατί η τηλεόραση μερικές φορές εκμεταλλεύεται και αυτό με έναν τρόπο το οποίο εμένα με κάνει να ανησυχώ. Δηλαδή, έχω δει πολλούς, ας πούμε, και ειδικά σε εκπομπές πρωινές, να χαργεντίζονται, να τραγουδάνε τραγούδια για τον κορονοϊό και να κάνουν αυτό το πράγμα, το οποίο μαϊδιάζει πολιτιστικά. Δηλαδή, πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία ουσίας επιτέλους και αυτό, και να βγούμε κερδισμένοι και να βγούμε κερδισμένοι και περισσότερο συγκροτημένοι. Μένουμε σπίτι με Γιάννη Ζουγανέλη και τον ευχαριστούμε για το σχόλιο του. Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, να είστε καιρός. Να είστε καλά, κύριε Ζουγανέλη. Λοιπόν, Γιάννης, ο οποίος είναι πολύ ευαίσθητος, πολύ σοβαρός, Γεωργία, πάντα την κατάλληλη στιγμή. Εδώ. Να αλλάξω θέση θέλω. Διαφορετικός από την πίστα. Έχουμε δευτερόλεπτα. Να ζητήσουμε συγγνώμη από τον κύριο Νίκο Βανταράκη, από την Πάτρα, και θα του κάνουμε. Νίκο, καλησπέρα. Αν μας βλέπεις, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Να κερδίσουμε χρόνο για να κάνουμε ένα δικό του θέμα ως έκπληξη τη Δευτέρα. Ως έκπληξη, όχι με την ότι είναι κάτι φοβερό, αλλά για να επικοινωνήσουμε πράγματα που ενδιαφέρουν όλους μας τη Δευτέρα με τη βοήθεια του Νίκου Βανταράκη. Του ζητάμε συγγνώμη που δεν μπορούσαμε να έχουμε μαζί την επικοινωνία που θα επιθυμούσαμε. Έχουμε τον κύριο Κουίκ στη γραμμή. Έχουμε τον κύριο Κουίκ. Καλησπέρα, Τέρες, καλησπέρα, κύριε Κουίκ. Καλησπέρα και στους δύο σας. Με τα νεότερα που έχω σε σχέση με τον απεγκλωβισμό των Ελλήνων. Α, μάλιστα. Και με την εμπειρία του και τον ρεπορτάζ πάντα ζωντανό και ενεργό. Το πιο τελευταίο νέο που έχω είναι ότι αύριο το απόγευμα στις 5.30 φεύγει πλοίο από την Αγκώνα για να φέρει Έλληνες, φοιτητές κυρίως και όχι μόνον, πίσω στην Ελλάδα. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει η πρεσβεία μας στη Ρώμη είναι ότι έχουν κοπεί όλες οι εσωτερικές συγκοινωνίες και καταλαβαίνετε ότι για να φτάσουν από τα διάφορα μέρη της Ιταλίας μέχρι την Αγκώνα οι Έλληνες είναι ένα ολόκληρο διπολικό, και αν θα φτάσουν και πότε θα φτάσουν. Αυτό είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο δύο είναι, τι λέτε μεταξύ σας τώρα, τι δείχνετε μεταξύ σας? Όχι, έδειξα στον Αγκώνα μου είπε έδειξες και του είπα θα το δείξουμε στο ΒΑΡ. Απλά θέλουμε με τη βοήθειά σας, κύριε Κουίκ, μετά από το πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ, να δείτε μαζί μας πώς οι ίδιοι πολίτες ξορκίζουν τον φόβο και τον πανικό του κορονοϊού με τη βοήθεια της Γεωργίας Χαρτιά. Παρακαλώ, δάσκαλε, δείτε μας. Γεωργία. Σπύρο, Γιώργο, κύριε Κουίκ, να πούμε ότι αυτή τη στιγμή τα μηνύματα αισιοδοξίας είναι ό,τι πιο σημαντικό. Ο κύριος Ευάγγελος από την Άνδρο μας λέει να κάνουμε υπομονή, γιατί μία μπορεί να θα περάσει. Όλοι στο σπίτι μέσα, ως ότου να περάσει μπόρα. Θα περάσει μπόρα που θα πάει. Εγώ καθαρίζω αλυφόνια να βράσω τώρα, να πιω ζουμί. Σας χαιρετώ όλους. Γεια σας. Όλοι. Δάσκαλε, να επιστρέψω στον κύριο Κουίκ για το σχόλιο του. Τον κύριο Κουίκ.
για να τον χαιρετήσουμε. Όχι, κοίταξε, καταρχήν είναι να μην έχουμε όμως εμείς τα δικά του τα μέρη με την όποια μεταφορά ενδεχομένως του κορονοϊού στα χωριά και στα νησιά. Δηλαδή αυτό είναι το νούμερο ένα. Το νούμερο δύο, πραγματικά πιστεύω ότι θα πρέπει το γρηγορότερο να βγει απαγόρευση κυκλοφορίας. Να γίνουμε σαν την Ισπανία, να γίνουμε σαν την Ιταλία. Στην Ιταλία, άλλο πρόσθετο πρόβλημα είναι ότι με υπεύθυνες δηλώσεις θα φύγουν από τα χωριά τους, από τις πόλεις που ζουν οι Έλληνες για να φτάσουν μέχρι την Αγκώνα. Δεν γίνεται, δηλαδή, εδώ πέρα πλέον έχουμε ξεφύγει. Έχουμε ξεφύγει παντελώς και είμαστε συνυπεύθυνοι σε ένα έγκλημα που ενδεχομένως γίνει. 627 σε ένα 24ωρο διπλός αριθμός οι νεκροί στην Ιταλία. Ακολουθεί, αγαπητέ Τέρες Κουίκ, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Νίκη Λιμπερά και εμείς να ευχαριστήσουμε για την πρώτη εβδομάδα και τη φιλοξενία και την αγάπη που δεχτήκαμε στους τηλεθεατές και στην οικογένεια του Open. Ξαναβρισκόμαστε σιγά σιγά και θα τα πω πάλι Δευτέρα στις 6. Γεια σας.